Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μα με μια εξέλιξη τη τελευταία στιγμή, καθώ φαίνεται πω κλείδωσε η συνάντηση Μιτσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Ναι, κλείδωσε για αύριο το βράδυ σε μια χρονική ζώνη ανάμεσα στι 8 και στι 11 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδο. Εκτό αν οι τεχνικέ δυσκολίε που υπάρχουν να ανατρέψουν αυτόν τον σχεδιασμό. Πάντω, οι πληροφορίε που φτάνουν στο άξονα 24 λένε ότι το ραντεβού των δύο ηγετών, το έκτο κατά σειρά στη διάρκεια ενό έτου, θα γίνει αύριο το βράδυ. Νικόλα. Γιώργο, ποια να αναμένεται να είναι η ατζέντα τη συνάντηση. Είναι προφανέ ότι το μεταναστευτικό θα βρεθεί στην κορυφή αυτών των συζητήσεων. Είναι κρίσιμο ο ρόλο, όπω λέμε, όλε αυτέ τι ημέρες που καλείται να παίξει η Τουρκία, με φόντο και τι αποφάσει τη Γερμανία, αλλά και τι γεωπολιτικέ κρίσει που μπορούν να παράξουν νέα μεταναστευτικά κύματα. Από εκεί και πέρα, το Κυπριακό. Ο Ερντογάν έχει φτάσει στη Νέα Υόρκη, δεν τον συνοδεύουν καλέ φήμε, με δεδομένα στι πληροφορίε που τον θέλουν να θέτει θέμα αναγνώριση του ψευδοκράτου. Από εκεί και πέρα όμω η ελληνική πλευρά, σε συντονισμό. Με την Κυπριακή, επιδιώκει μια επανεκκίνηση των συνομιλιών. Όμω, πληροφορούμαστε ότι αναζητείται τρόπο ώστε οι δύο ηγέτε να ανάψουν το πράσινο φω ώστε να ακουμπήσουν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών το αγκάθι. Ποιο είναι αυτό, Νικόλ. Ο τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να εξευρεθεί μια λύση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, στην οριοθέτηση δηλαδή των θαλασσίων ζωνών. Και οι δύο ηγέτε άλλωστε έχουν πει ότι επί θητεία του θα ήθελαν να επιληθεί αυτό το θέμα. Γιώργο Πάπα Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσω πολύ.